Και τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να ανοίξουμε τον κύκλο των πολιτικών μας συζητήσεων. Καλησπέριζω για αρχή τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Κερίδη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τα ελληνοτουρκικά. Θα ήθελα καταρχάς να σας ρωτήσω τι βλέπετε εσείς εν ώψη και της συνάντησης Biden-Erdogan και του νέου μηνύματος που έστειλε σήμερα η Ουάσιγκτον στην Τουρκία ότι θα πρέπει να απενεργοποιήσουν τους S-400 και ότι θα τους ελέγχουν κιόλας. Και αν όλο αυτό ανοίγει ένα παράθυρο για επίλυση των σχέσεων. Κοιτάξτε, έχουμε μπροστά μας ένα διπλωματικό πυρετό βεβαίως με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τις συναντήσεις που έχουμε εκεί και στη συνέχεια με τη σύνοδο την Ευρωπαϊκή. Η Τουρκία βρίσκεται εν μέσω μιας ευρύτερης διαπραγμάτευσης με τη Δύση, κυρίως με τους Αμερικανούς, οι οποίοι την έχουν στριμώξει αρκετά και σίγουρα πολύ περισσότερο από ό,τι είχαν συνηθίσει οι Τούρκοι στο παρελθόν. Το ζήτημα των S-400 δεν είναι κάτι παροδικό. Υπάρχει ψηφισμένος νόμος που δεσμεύει την Αμερικανική κυβέρνηση. Ό,τι και να θέλει να κάνει ο Biden, αν ήθελε για παράδειγμα να είναι πιο χαλαρός, δεν μπορεί, διότι έχει ψηφιστεί και εκεί το Κογκρέσο είναι ακόμα πιο εχθρικό και επιθετικό έναντι της Τουρκίας με τον γνωστό γερουσιαστή Μενέντες στην Επιτροπή Εξωτερικών. Κατά συνέπεια έχει τις δυσκολίες. Υπάρχει μια ανάπαυλα στην ένταση, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Τουρκία τους τελευταίους μήνες έχει φύγει από αυτά τα προκλητικότατα που έκανε το 2020 και η ελπίδα είναι αυτή η ανάπαυλα να έχει μια διάρκεια και να ανοίξει κάποια στιγμή ο δρόμος. Δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος μιας έτσι πρώτης προσπάθειας διερεύνησης μιας λύσης στη διαφορά που μας χωρίζει στην οριοθέτηση. Η απόσταση που μας χωρίζει, επιβεβαιώθηκε αυτό και με την επίσκεψη Τσαβούσολου στην Αθήνα, παραμένει μεγάλη. Απλώς επειδή όντως τα πράγματα για την Τουρκία, το περιβάλλον φαίνεται να διαμορφώνεται κάπως έτσι πιο ασφικτικό σε σχέση με το παρελθόν. Μήπως είναι κρίμα, μήπως σπαταλάμε τη συγκυρία αν απλώς αρκεστούμε στο να έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι στο Αιγαίο ή εν πάση περιπτώσει αν οι κύριοι Ερντογάν και Μητσοτάκης απλώς τα βρουν μόνο σε ένα μορατόριο μερικών μηνών. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ειλικρινείς στις προθέσεις μας, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Θέλουμε να προχωρήσουμε στην επίλυση, αλλά η επίλυση στη βάση πάντοτε του διεθνούς δικαίου. Αυτό είναι το μείζον που πρέπει να αποδεχθεί η Τουρκία. Η μισή Νέα Δημοκρατία λέει δεν συζητάς με πειρατές, το Ελσίνκι ήταν καταστροφικό και τέτοια. Δεν ξέρω πόσο είναι και η κυβέρνηση, θέλω να πω, πόσο είστε όλοι ένα αραγές μέτωπος προς αυτό, έτσι δεν είναι? Νομίζω το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί και η θέση είναι ξεκάθαρη. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός την έχει δηλώσει. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και δικαιωματικά, αναφέρεστε στον πρώην Πρωθυπουργό με μια συγκεκριμένη άποψη. Η πολιτική ωστόσο της κυβέρνησης χαράσεται από τον Πρωθυπουργό και συνολικά από την κυβέρνηση. Ο Νίκος Δένδιας, όλοι είναι στην ίδια γραμμή. Και το θετικό είναι ότι εδώ υπάρχει και μια ευρύτερη, θα έλεγα, συμφωνία και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον αυτών που άσκησαν εξουσία στο παρελθόν, ότι η Ελλάδα από τη μια είναι ανοιχτή στο διάλογο, θέλει την επίλυση, είναι χώρα της καλής γειτονίας. Από την άλλη βεβαίως είμαστε αποφασισμένοι να απαντάμε στην όποια πρόκληση, όπως κάναμε τον περασμένο χρόνο, και ευνηδιάστηκε η Τουρκία. Ξέρετε, δεν είχε συνηθίσει σε αυτά. Βρήκε τείχο και στον Εύρο και στη θάλασσα και βρήκε και μια ανανεωμένη και ενισχυμένη ευρύτερη συμμαχία δυνάμεων Αράβων, Ισραηλ, Ελληνών, Ελλήνων, Κυπρίων, Γάλλων, Αμερικανών απέναντί της. Κύριε Κερίδη, βέβαια η Τουρκία, να ξέρετε κύριε Μελιγκόνη, έχει και αυτή κάποια χαρτιά. Δεν έχει ακουστεί στον ελληνικό δημόσιο διάλογο. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Θα πάει ο Ερντογάν με το χαρτί του Αφγανιστάν. Θα πάει με το χαρτί δηλαδή να διευκολύνει την αποχώρηση των Αμερικανικών και Νατοϊκών στρατευμάτων από εκεί και να κάνει τη δουλειά του ΝΑΤΟ προσφέροντας ασφάλεια εκεί, τώρα που αποχωρούν τα υπόλοιπα στρατεύματα. Ωστόσο, μονίμως ο Ερντογάν υπερτιμά τις δυνάμεις του και τις δυνατότητές του και δεν έχει κατανοήσει ότι η αντιπαράθεση με τη Δύση δεν είναι παρεξήγηση, οφείλεται σε συγκεκριμένες επιλογές του, οι οποίες έχουν κόστος. Τώρα, κύριε Κερίδη, μια που αναφερθήκατε και στα κλειστά σύνορα στον Εύρο, θέλω να σας ρωτήσω, περιποιεί τιμή για την Ελλάδα το γεγονός ότι μόνο εμείς και η Ουγγαρία του Όρμπαν χαρακτηρίζουμε την Τουρκία ασφαλή τρίτη χώρα για Σύρους, για Σομαλούς και τα λοιπά και τους κόβουμε το δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα για άσυλο χαρακτηρίζοντάς το απαράδεκτο?
Κοιτάξτε να δείτε, για συγκεκριμένες εθνικότητες και το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει αποφανθεί ότι η Τουρκία είναι ασφαλής χώρα. Αναφέρεστε στην Κία που υπέγραψαν ο κύριος Μηταράκης και ο κύριος Βαρβιτσιώτης τώρα. Να πούμε ότι η Τουρκία δεν εφαρμόζει αυτή την πολιτική, δεν έχει δεχθεί πίσω όλους αυτούς τους παράτυπους μετανάστες, οι οποίοι στο μεταξύ βεβαίως υποβάλλουν αιτήσεις εδώ και κρίνονται από την ελληνική διαδικασία ασύλου. Ναι, αλλά από τώρα και μετά δεν θα μπορούν να τις υποβάλλουν, έτσι δεν είναι? Θα είναι απαράδεκτα εις αυτές. Εάν μπορέσουν να αποδείξουν ότι στην Τουρκία κινδυνεύουν, θα μπορούν και πάλι. Ωστόσο, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκατομμύρια Σύριοι στην Τουρκία με άδειες εργασίας και ότι από ένα σημείο και μετά αυτό το, πώς να το πούμε, αυτός ο εκβιασμός των Τούρκων πρέπει να σταματήσει. Υπάρχει η απόφαση του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της χώρας, μέσα στην οποία κινείται η συγκεκριμένη Κία. Μάλιστα. Κύριε Κερίδη, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά. Και εσείς, καλό βράδυ.